Φαντάζομαι ότι θα ακούσουμε και τον Κώστα Λασκαράτο, αν μας ακούει τώρα. Κώστα. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι μας ακούει. Είχε ενημερωθεί πάντως ο κ. Στάινμαγκερ, έκανε αναφορά στο Eurogroup της Μάλτας, έτσι. Mm-hmm. Είχε ενημερωθεί, εξέφρασε την ικανοποίησή του. Ότι έχουμε συμφωνία, μάλιστα, είπε, και ουσιαστικά αυτό που είπε, αφού υπάρχει αυτό και τα μάθαμε τα νέα, ας τελειώνουμε και ας κλείσει η αξιολόγηση, είπε. Ναι, γιατί κοίταξε, Σταυρούλα, κακά τα ψέματα. Τώρα ουσιαστικά, αν δει κάποιο ουδέτερο από ένα ξένο παρατηρητή, δει ότι ασχολούνται οι Έλληνες υπουργοί εδώ και πόσο καιρό, Γιώργο, εδώ και 1,5 χρόνο. Με αυτή την αξιολόγηση. Με την αξιολόγηση, ναι. Μα... Δηλαδή, πώς μπορεί μια χώρα, πώς μπορεί μια κυβέρνηση, να το πω έτσι, ομά, να κυβερνήσει όταν ουσιαστικά όλο το βάρος πέφτει ακριβώς στα θέματα αυτά της αξιολόγησης. Δεν ξέρω αν θα ακούσουμε κάτι τώρα, όσο είναι οι κάμερες εκεί, πριν αρχίσει κατηδίαν συνάντηση από τον Πρωθυπουργό και τον Γερμανό Πρόεδρο. Είναι μεγάλη χαρά μου να σας καλωσορίσω στην Ελλάδα, αυτή τη φορά με την ιδιότητα του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας, αλλά πάντοτε με την ιδιότητα ενός πολιτικού που μάχεται για την ενότητα της Ευρώπης, αλλά και ενός πολύ στενού φίλου της Ελλάδας. Es ist für mich eine ganz besondere Freude, Herr Bundespräsident, Sie als Bundespräsidenten in Griechenland willkommen heißen zu dürfen, als einen Politiker, der für die Einigung Europas kämpft, aber auch sich ganz besonders für die griechischen Angelegenheiten interessiert. Ich glaube, es ist sehr τιμητικό για μας, ότι ένα από τα τελευταία σας ταξίδια ως Υπουργός Εξωτερικών ήταν στην Ελλάδα και ένα από τα πρώτα σας ταξίδια στο εξωτερικό με την ιδιότητα του Προέδρου είναι πάλι στην Ελλάδα. Das ist für uns natürlich eine ganz besondere Ehre, dass Sie Ihre letzte Reise als Außenminister nach Griechenland getätigt haben und eine Ihrer ersten Reisen als Bundespräsident wieder nach Griechenland gekommen sind. Αυτή τη φορά έρχεστε με αφορμή ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό, τα εγγένεια μιας πολύ σημαντικής έκθεσης τέχνης που διεξάγεται κάθε 5 χρόνια εντός της Γερμανίας, το Κάσελ. Αυτή τη φορά επιλέχθηκε και η Αθήνα. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, διότι η τέχνη και ο πολιτισμός μπορούν να εκφράσουν αυθεντικά τα συναισθήματα των ανθρώπων. Είτε αυτά τα συναισθήματα είναι πόνος, αγωνία, προσδοκία, ελπίδα. Οι άνθρωποι πάντοτε έχουν συναισθήματα, οι λαοί μας έχουν συναισθήματα, οι σχέσεις μας διαταράχθηκαν τα τελευταία χρόνια και ο πολιτισμός και η τέχνη νομίζω ότι μπορεί να είναι η καλύτερη γέφυρα για να ξαναπιάσουμε το νήμα των σχέσεων των λαών μας και των χωρών μας. Diesmal kommen Sie nach Athen, nach Griechenland, zu einem ganz besonderen Anlass. Es geht um die Kunstausstellung, ein sehr wichtiges Ereignis, das hier organisiert wird. Das ist die Kunstausstellung, die alle 5 Jahre in Kassel stattfindet und dieses Mal in Zusammenarbeit mit Athen. Ich denke, das ist ein wichtiges Ereignis, denn das ist immer die Kunst und die Kultur, die die Gefühle hegen und pflegen, ob das Leid ist oder sich Sorgen machen oder auch Hoffnungen. Die Völker, Herr Bundespräsident, die haben immer Gefühle und das muss man schon sagen, unsere Beziehungen wurden irgendwie gestört und ich finde, jetzt ist die Kunst eine ganz besondere Gelegenheit, dass wir uns wieder zusammenfinden. Ξέρετε πολύ καλά ότι ο ελληνικός λαός πέρασε μια μεγάλη περιπέτεια 7 χρόνων και πιστεύω πως έχει έρθει η στιγμή να αντικατασταθεί το συνέστημα της αγωνίας και του πόνου με το συνέστημα της ελπίδας. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να είναι το σημαντικότερο μήνυμα σε μια στιγμή που σε όλη την Ευρώπη βρισκόμαστε μπροστά σε προκλήσεις. Πρέπει να διασφαλίσουμε την ενότητα της Ευρώπης, πρέπει όμως να διασφαλίσουμε και ένα καλύτερο μέλλον για τους λαούς της Ευρώπης και είμαι βέβαιος ότι και από την θέση του Προέδρου της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας Γερμανίας θα συνεχίσετε να καταβάλλετε άοκνες προσπάθειες για αυτό το σκοπό.
Wir wissen alle natürlich ganz genau, Herr Bundespräsident, dass das griechische Volk in den letzten 7 Jahren ein Abenteuer durchgemacht hat. Jetzt ist es an der Zeit gekommen, dass die Gefühle des Leidens und der Angst ihren Platz geben, der Hoffnung, die vorherrschen muss. Das ist die Botschaft, die wir heraussenden möchten. Die Europäische Union hat mit vielen Herausforderungen zu kämpfen. Natürlich müssen wir die Zukunft der Europäischen Union und Europas überhaupt sicherstellen, die Zukunft der europäischen Völker. Und ich bin mir sicher, Sie als Bundespräsident werden weiterhin kämpfen, dafür kämpfen. Ja, vielen Dank, Herr Ministerpräsident, für den freundlichen Empfang. Ist gar nicht lange her, dass wir hier an diesem Tisch miteinander gesessen haben, zu einer Zeit, in der uns die europäische Krise miteinander schon intensiv beschäftigt hat. Ich glaube, die Europäer spüren mittlerweile, dass es um viel geht bei der Bewältigung der europäischen Probleme, erst recht nach dem Brexit im vergangenen Jahr. Wir sind jetzt alle aufgerufen, Antworten auf die Fragen zu geben, die offen sind. Und wir müssen wieder lernen, über Europa positiv zu reden und Europa nicht für alles verantwortlich zu machen, was in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union möglicherweise schlecht läuft. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρωθυπουργέ. Σας ευχαριστώ για το ευγενικό σας καλωσόρισμα. Πράγματι, δεν έχει περάσει πολύ καιρό που σε αυτό το τραπέζι είχαμε βρεθεί και συζητούσαμε. Το μεγάλο θέμα που μας απασχόλησε εντατικότατα ήταν φυσικά η ευρωπαϊκή κρίση. Αυτές οι εποχές, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι η Ευρώπη αισθάνεται πλέον ότι το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και ότι μετά ακριβώς από την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα πρέπει να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις και θα πρέπει να μάθουμε ξανά να μιλάμε θετικά για την Ευρώπη και να μην θεωρούμε ότι η Ευρώπη ευθύνεται για όλα όσα δεν μας αρέσουν. Ich glaube, den Menschen in Europa wird langsam wieder klar, dass es dieses Europa war, was für 70 Jahre Frieden und Stabilität gesorgt hat, in einem Erdteil, der über Jahrhunderte von Kriegen und Bürgerkriegen geschüttelt war. Πιστεύω ότι οι άνθρωποι σιγά σιγά διαπιστώνουν, ξεκαθαρίζει μέσα τους η αίσθηση του τι σημαίνει Ευρώπη. Δηλαδή ότι είναι μια Ευρώπη, είναι ακριβώς αυτή η Ευρώπη που επί 70 χρόνια τους προσέφερε ειρήνη και σταθερότητα σε μια Ήπειρο η οποία ταλανιζόταν επί αιώνες από πολέμους. Vielleicht macht auch vielen der Abschied Großbritanniens jetzt klar, dass nur dann, wenn wir zu Europa zu einem wirklichen Spieler auf der Weltbühne entwickeln, wir auch sicherstellen, dass wir nicht selbst, wir Europäer, zum Spielball anderer Mächte werden. Ίσως η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου να καθιστά σαφές σε πολλούς ότι θα πρέπει κάτι να συμβεί για να μην γίνει η Ευρώπη για να μην γίνει η Ευρώπη παίκτης και να μην αφήσει να την κάνουν παιχνίδι στα χέρια τους οι άλλοι. Dazu gehören Fragen wie Migration und Flüchtlinge, die Fragen der inneren und äußeren Sicherheit und natürlich auch die Fragen von Wachstum und Beschäftigung. Εδώ βέβαια σε όλα αυτά τα συμφραζόμενα βλέπουμε ερωτήσεις και συγκαταλέγονται θέματα όπως το προσφυγικό και το ζήτημα των προσφύγων και των μεταναστών, εσωτερικής και εξωτερικής ασφάλειας και φυσικά ανάπτυξη, οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Ich persönlich respektiere sehr, welche Anstrengungen Griechenland in den vergangenen Jahren geleistet hat. Ich respektiere sehr den Mut, der dazu erforderlich war, um diese Entscheidungen tatsächlich umzusetzen. Εγώ προσωπικά εκτιμώ ιδιαίτερα το έργο που επιτέλεσε η Ελλάδα, τις προσπάθειες δηλαδή που έκανε το τελευταίο διάστημα και εκτιμώ ιδιαίτερα το θάρρος που είχε για να επιτελέσει αυτό το έργο. Und ich hoffe sehr, dass die Agenturmeldungen, die wir vorhin gelesen haben aus Malta, wahr sind, dass man sich über die wichtigsten Elemente mit Griechenland verständigt hat. Και ελπίζω ότι τα νέα τα οποία λάβαμε σήμερα το πρωί από το ιδιοσιογραφικό πρακτορείο αναφορικά με τις διαπραγματεύσεις της Μάλτας, ότι δηλαδή έχει επέλθει κάποια συμφωνία, τουλάχιστον σε βασικά ζητήματα, να είναι αληθινή και ότι αυτό θα ήταν πολύ θετικό. Aber mein zweiter Besuch hier ganz zum Schluss
in kurzer Zeit soll eben auch eine Botschaft sein, dass die Beziehungen zwischen unseren beiden Ländern sehr viel breiter sind als das, was in den letzten Jahren öffentlich diskutiert worden ist. Deshalb freut mich, dass wir auch über unsere Kulturbeziehungen, die Kulturbeziehungen zwischen unseren beiden Ländern reden können. Morgen hier die Documenta 14 in Athen eröffnen, wo wir sicherlich nochmal eine neue Perspektive von Künstlern auf die deutsch-griechischen Beziehungen kennenlernen. Ich bin nicht sicher, ob das eine Perspektive ist, die uns als Politikern immer gefallen wird, aber es wird sicherlich eine frische und provokante Perspektive sein. Και ένα τελευταίο. Υπάρχει κι άλλος ένας λόγος που ήρθα, κύριε Πρωθυπουργέ, δηλαδή η παρουσία μου εδώ. Θέλω με την παρουσία μου να δώσω το μήνυμα ότι υπάρχουν και άλλα θέματα και ότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις είναι πολύ πιο ευρείες από ό,τι συζητούνται δημοσίως. Και είναι οι πολιτιστικές μας σχέσεις. Ξέρετε ότι αύριο εγκαινιάζουμε, όπως είπατε, την έκθεση Documenta 14, που ασφαλώς θα μας δώσει τη δυνατότητα να δούμε μια διαφορετική οπτική γωνία, ένα διαφορετικό πρίσμα το οποίο θα παρουσιάσουν ενδεχομένως οι γερμανοί καλλιτέχνες. Χωρίς να θέλω να πω ότι είναι κάτι που θα μας αρέσει σίγουρα εμάς τους πολιτικούς, αλλά πάντως θα είναι μια φρέσκια και ενδεχομένως και προκλητική οπτική γωνία. Thanks.